Γεια σας και καλώς ήρθατε στο τρελό τρελό κόσμο που σήμερα θα είναι μια αποφασιστική μέρα γιατί θα κριθεί η τύχη του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Θα χάσουμε τον καβαλιέρε φαίνεται όπως όλα δείχνουν. Είχε ανακοινώσει ότι αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση Λέτα, αλλά η κυβέρνηση Λέτα πήρε πάρα πολύ εύκολα άνετη ψήφο εμπιστοσύνης και έτσι σήμερα η Γερουσία καλείται να αποπέμψει τον Καβαλιέρε μετά την καταδίκη του. Την ψήφο της Γερουσίας πήρε η κυβέρνηση του Ιταλού Πρωθυπουργού Ενρίκο Λέτα, όσο και αν ο Μπερλουσκόνη και το αναστημένο κόμμα του, το Forza Italia, βγήκε στην αντιπολίτευση. Έγινε όμως μια διάσπαση στο παλιό κόμμα του Μπερλουσκόνη και έτσι η ψήφη του νέου πόλου της κεντροδεξιάς υπό τον Αντζελίνο Αλφάνο έδωσε την ψήφο στην κυβέρνηση Λέντα που πέρασε με 171 ψήφους υπέρ και 135 κατά. Τώρα η ολομέλεια του σώματος καλείται να αποπέμψει τον Καβαλιέρε μετά τη δικαστική του καταδίκη και θα έχουμε τέλος εποχής για μια ας πούμε γραφική προσωπικότητα για όλους τους άλλους, εκτός βέβαια από τους Ιταλούς οι οποίοι τον είχαν επιλέξει να τους κυβερνήσει αρκετά χρόνια νομίζω. Και τώρα ας περάσουμε στο καθημερινό μας σχόλιο, αυτό που μου στέλνει με το email καθημερινά ο αγαπητός Γιάννης Κυριακόπουλος, ο γνωστός μας κύρ, ο σκητσογράφος, με το τόσο γραφικό πενάκι του. Σήμερα έχει πιάσει βέβαια τον εξίσου γραφικό, θα έλεγα, υπουργό υγείας και την ιστορία αυτή με τα φάρμακα που καλούμαστε να πληρώσουμε όλοι εμείς οι ασφαλισμένοι αυτή την τραγική ιστορία της δωρεάν φαρμακοϊατρικής περίθαλψης την οποία έχουμε, αλλά ακόμα και στα δωρεάν φάρμακα πηγαίνοντας στο φαρμακείο θα πρέπει να δώσουμε συνεισφορά 1 ευρώ για το καλό, για το καλό μας, όπως αποφάσισε ο γραφικός αυτός υπουργός, το οποίο τώρα τσακώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω καταλάβει ποιος εξυπηρετεί ποιανού συμφέροντα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα φαρμακοβιομηχάνων, ήθελα να ξέρω ο κύριος Γεωργιάδης ποιανού συμφέροντα κάποιων εισαγωγέων φαρμάκων εξυπηρετεί. Δεν ξέρω, να μας εξηγήσουν επιτέλους, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει από αυτή τη διαφωνία. Νομίζω ότι την πληρώνουμε όλοι. Όπως δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία, έτσι δεν υπάρχει και δωρεάν υγεία στο κράτος της Φεδράς Πορτοκαλέας. Και ας προχωρήσουμε τώρα στην ιστορία. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η πρώτη πολιτική αντίδραση που είχα κάνει ήμουν παιδί του δημοτικού σχολείου. Και βγαίνοντας από το σχολείο, γυρίζοντας το μεσημέρι, ήταν στη γωνία του σχολείου, στη γωνία Χαροκόπου γωνία, ένα τραπεζάκι με παιδιά με προσκόπους και είχαν μπροστά τους ανοιχτό ένα βιβλίο. Καλούσαν λοιπόν τους περαστικούς να υπογράψουν ένα έγγραφο προς την Βασίλισσα Ελισάβετ να ακυρώσει την εκτέλεση των Καραολί και Δημητρίου, των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, στην Κύπρο. Είχα υπογράψει και μάλιστα η μητέρα μου, αντί να μου πει μπράβο, όπως περίμενα, γιατί πήγα υπερήφανος και της είπα ότι υπέγραψα το κείμενο αυτό, η μητέρα μου τα είχε βάλει μαζί μου και μου είχε πει να μην ανακατεύεσαι με την πολιτική, γιατί και ο αδελφός της είχε ανακατευθεί με την πολιτική και ήταν θύμα του εμφυλίου σπαραγμού το 1944. Εν πάση περιπτώσει, από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Έχω πάει και σε διαδήλωση για το Κυπριακό, μαθητής του γυμνασίου πλέον. Και σαν δημοσιογράφος έχω πάει πάρα πολλές φορές αποστολή στην Κύπρο.
είναι ένα θέμα που με πονάει, όχι μόνο σαν Έλληνα, αλλά επειδή υποστηρίζω ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο, υπάρχει το διεθνές άδικο που επικρατεί. Έτσι η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα, αλλά η Κύπρος πολύ περισσότερο, ουδέποτε υπήρξε ανεξάρτητη και ας λένε ότι υπάρχει ανεξάρτητο κράτος. Εξάλλου, πρόσφατα ο Ερντογάν είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο κράτος, γιατί μπάτε σκύλια λέστε ήτανε. Μπήκε το 1974 με την άδεια του Κίσιντζερ, όχι των Αμερικανών, όχι της Αμερικάνικης κυβέρνησης, του Κίσιντζερ. Θέλουμε πάντα να αποσιωπούμε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, είχαμε εκείνη την περίφημη συνάντηση που σας περιγράφω, που σας περιέγραψα προχθές ότι θα γίνει, του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Τουρκοκύπριο εκπρόσωπο Ερόγλου. Έκανα όλη αυτή την παρένθεση πριν προχωρήσω στο θέμα για να σας πω ότι στις συσκέψεις σε όλες τις εφημερίδες που είχα συμμετάσχει ως υπεύθυνος στα διεθνή, όποτε πήγαινα να τους μιλήσω για Κυπριακό, γιατί θεωρούσα ότι έπρεπε να προβληθεί το Κυπριακό, υπήρχε η μόνιμη φράση ότι το Κυπριακό δεν πουλάει. Έτσι και για αυτή τη περίφημη συνάντηση δεν είδα να ασχολείται κανένας. Ή μάλλον δεν είδα να ασχολείται κάποιος. Κανένας ασχολήθηκε. Φανερά προβληματισμένος εμφανίστηκε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνάντησής του με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ντερβίς Ερόγλου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα στόχο που θα επιτρέπει την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, είπε ο Αναστασιάδης. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη συνάντηση χρήσιμη, καθώς, όπως εξήγησε, επέτρεψε στις δύο πλευρές να αντιληφθούν με σαφήνεια τόσο τις θέσεις η μία της άλλης, όσο και τους λόγους που εμποδίζουν ακόμα την κατάληξη στην κοινή διακήρυξη. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση κοινής διακήρυξης, γιατί αντιδρούν οι Τουρκοκύπροι. Θέλουν να τεθούν τα θέματα όπως ακριβώς τα θεωρεί η μειονότητα, που όμως βρίσκεται από θέση ισχύως, καθώς έχει την υποστήριξη των τουρκικών τάγκς που βρίσκονται στα στρατεύματα, που βρίσκονται στα κατοχικά εδάφη. Ο Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε επίσης ότι η πρόθεσή του είναι η συνέχιση των διαβουλεύσεων μεταξύ των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων, με απότερο σκοπό την κατάληξη σε ένα κοινό ανακοινωθέν, ώστε να έχουμε επανέναξη των συνομιλιών. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς Ερόγλου κατέθεσε στην προχθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη δύο προσχέδια για την έκδοση κοινής διακήρυξης, τα οποία γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης. Το ένα αναφέρεται σε δύο κυρίαρχα κρατήδια και το άλλο σε έναρξη συνομιλιών χωρίς κοινή διακήρυξη. Επιβεβαιώνοντας τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κύριος Μαυρογιάννης υποστήριξε ότι στα προσχέδια του Ερόγλου δεν υπήρχε οτιδήποτε που να ικανοποιεί τις ανησυχίες της ελληνοκυπριακής πλευράς αναφορικά με τη μία κυριαρχία, τη μία διεθνή προσωπικότητα και τη μία ηθαγένεια. Δηλαδή, θέλουν να κάνουν ένα κράτος το οποίο θα είναι δύο κράτη, θα έχει εναλλαγή προέδρων και δηλαδή ίσες δυνατότητες, η πλειοψηφία και η μειοψηφία, και δύο κυριαρχίες, δύο διεθνείς προσωπικότητες και δύο ηθαγένειες. Να πω το λαϊκό άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Μαυρογιάννη, τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, η απάντηση του πρόεδρου Αναστασιάδη ήταν πως αν δεν ξεκαθαρίσει τι ομοσπονδία θέλουμε, τότε τις όποιες διαφωνίες θα τις βρούμε ξανά μπροστά μας. Ο κύριος Μαυρογιάννης ανέφερε ότι στη συνάντηση ο Ερόγλου υπήρξε αμετακίνητος από την ακραία θέση του για δύο κυρίαρχα κρατήδια. Οι Τουρκοκύπροι εξήγησε μένουν στη θέση τα δύο κρατήδια να διατηρούν την κυριαρχία τους και τους υπηκόους τους και ότι θα εκχωρήσουν κάποιες μικρές αρμοδιότητες στην κεντρική εξουσία.
Δηλαδή, το σχέδιο ΑΝΑΝ, δηλαδή τη μη ύπαρξη κράτους. Η εικόνα αυτή νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική, γιατί είναι δύο διαφορετικές απόψεις, δύο διαφορετικές πλευρές. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, όπως είπε ο κύριος Μαυραγάνης, παρουσίασε τα πράγματα με προοπτική μέλλοντος και τόνισε ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε, αντί να συζητούμε τους όρους επανένωσης Κύπρου, να συζητούμε τους όρους του μελλοντικού διαζυγίου. Στη συνάντηση, πρόσθεσε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, φάνηκε ξεκάθαρα η απόσταση που μας χωρίζει. Εμείς, επισήμανε, μένουμε στο ξεκαθάρισμα της βάσης και της μεθοδολογίας των συνομιλιών, ενώ οι Τουρκοκύπριοι θέλουν να αρχίσουν οι συνομιλίες για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι ένα παιχνίδι καθυστέρησης και όπως έκανε δηλώσεις ο Έρογλου την ώρα των δηλώσεων, το βλέπουμε εδώ, ανέφερε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει δεχτεί το πρώτο έγγραφο που παρουσίασαν τα Ηνωμένα Έθνη για το κοινό ανακοινωθέν, αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά το απέρριψε. Υποστήριξε ότι επανέλαβε την απέτησή του για έναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς κοινό ανακοινωθέν, σημειώνοντας πως έδωσαν δύο έγγραφα χθες στον κύριο Αναστασιάδη. Διερωτήθηκε επίσης τι θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις εάν αποδεχθούν όλα όσα ζητούν οι Ελληνοκύπροι. Ενώ αν συζητηθούν μόνο αυτά που θέλουν οι Τουρκοκύπροι, θα υπάρχει θέμα συζήτηση. Για το θέμα της αμοχώς του, είπε πως μπορεί να λυθεί στις διαπραγματεύσεις μέσω της διαδικασίας πάρε-δώσε, αλυσβερίσει ή παζάρι, για να το πούμε ελληνικά. Σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να φέρουν τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατά τον κύριο Έρογλου. Είπε ακόμα ο Έρογλου πως η πρότασή του είναι να υπάρξει μια επίσκεψη στο μοναστήριο του Αποστόλου Ανδρέα. Το έχω επισκεφτεί το μοναστήριο αυτό στα κατεχόμενα και θα ήθελα να δούνε, όπως στα περισσότερα μοναστήρια, στις περισσότερες εικόνες στα κατεχόμενα, κάποιοι βάνδαλοι έχουν αφαιρέσει τα μάτια με σουγιά, μαχαίρι, δεν ξέρω τι, από τις εικόνες. Μια νέα εξέλιξη που υπάρχει στο Κυπριακό είναι ένα κάλεσμα που μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα, επειδή ξέρουμε πόσο αδιάλακτη στάση τηρεί η άλλη πλευρά, για συμμετοχή σε μεγάλη κινητοποίηση, και είχε απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Πανίκος Χάλμπας της ΕΚΑ στις 7 Δεκεμβρίου, δηλαδή, να γίνει στο δόφραγμα Αστρομερίτη πορεία τρακτέρ και άλλων αγροτικών μηχανημάτων. Αντίσταση με στόχο να περάσουν από το δόφραγμα και να πάνε μέχρι τη Μόρφου, αγωνιζόμενοι για το δικαίωμα να οργώσουμε ξανά την κατεχόμενη μας γη. Τα κυπριακά τρακτέρ, βέβαια, οι αγρότες έχουν εκδιωχθεί, τα τρακτέρ τα κρατήσανε όπως και τη γη. Αυτοί οι κλέφτες, κλεψιά είναι, να το πούμε λαϊκά, αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο. Έχουν κλέψει περιουσίες, έχουν κλέψει σπίτια, έχουν κλέψει χωράφια, έχουν κλέψει αυτοκίνητα, τρακτέρ κτλ. Αυτές οι περιουσίες δεν έχουν αποδοθεί στους Ελληνοκύπριους που εκδιώχθηκαν από τα κατεχόμενα όταν έκαναν την εισβολή οι Τούρκοι. Αυτή την αδικία δεν την έχει αποκαταστήσει το διεθνές άδικο. Φοβάμαι λοιπόν μήπως έχουμε επεισόδια κατά τη διάρκεια αυτής της διαδήλωσης των τρακτέρ. Τώρα θα ήθελα να σας διαβάσω ένα σχόλιο για το Κυπριακό, γραμμένο από έναν πολύ γνωστό στην Κύπρο τουρκοκύπριο δημοσιογράφο. Ο ίδιος αποκαλείται Κύπριος δημοσιογράφος, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι και στις δύο πλευρές που θέλουν να διατηρήσουν. Εφόσον τους βαφτίσαν ανεξάρτητο κράτος, γιατί να ονομάζεται Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος? Είναι Κύπριοι πολίτες. Υπάρχουν λοιπόν και στην άλλη πλευρά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν την κυπριακή τους υπηκότητα. Ένας από αυτούς είναι ο δημοσιογράφος Σενέρ Λεβέντ, ο οποίος έχει διωχθεί επανειλημμένα από το τουρκοκυπριακό καθεστώς. Εδώ βλέπουμε τον πολύ αγαπητό συνάδελφο, τον οποίο τον έχω γνωρίσει σε ένα από τα ταξίδια μου στην Κύπρο,
σε μια συνάντηση δημοσιογραφική, γράφει καθημερινά, όχι καθημερινά, εν πάση περιπτώσει, γράφει, έχει συνεργασία με την εφημερίδα «Ο Πολίτης». Ο Σενέρ Λεβέντ λοιπόν έβγαζε μια εφημερίδα στα κατεχόμενα που την έλεγε «Αυρούπα», Ευρώπη δηλαδή. Αυτή συνάντησε απεινή διωγμό από τις τουρκοκυπριακές αρχές. Να μην τις λέω τουρκοκυπριακές, γιατί είναι υπόδουλες στα κατοχικά στρατεύματα της Τουρκίας. Μην νομίζουμε ότι είναι ανεξάρτητη χώρα. Λοιπόν, και όταν αναγκάστηκε να την κλείσει την Αυρούπα, την έβγαλε μια άλλη εφημερίδα που την ονόμασε Αυρούπα, θα πει Ευρώπη, έτσι, στα τουρκικά. Έβγαλε λοιπόν μια νέα εφημερίδα που την έβγαλε Αφρίκα, Αφρική δηλαδή. Διαβάζω λοιπόν ένα σχόλιο από την εφημερίδα Πολίτης που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Είναι «Και πολύ για γαϊδούρια», είναι ο τίτλος. «Δεν θεωρώ πως έχουν αξία και δεν διαβάζω τα σχόλια που αφορούν το Κυπριακό και δεν συμπεριλαμβάνουν την Αμερική και την Αγγλία», γράφει ο Σενέρ Λεβέντ. «Κατά τη γνώμη μου, μια αξιολόγηση του Κυπριακού που δεν περιλαμβάνει αυτές τις χώρες είναι καινού περιεχομένου. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μην αναζητείς την Αμερική κάτω από κάθε πέτρα. Γιατί να μην την ψάχνω, να μου δείξουν μια πέτρα κάτω από την οποία δεν βρίσκεται η Αμερική και θα χαρώ πολύ. Ειδικά μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έγινε πια ανηλεής και πιο άφοβη από το παρελθόν. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν θα μπορούσαν να κάνουν για τα συμφέροντά τους οι δισεκατομμυριούχοι που ασχολούνται με όπλα και πετρέλαιο». «Και ρωτώ το εξής», συνεχίζει στο άρθρο του ο Σενέρ Λεβέντ, «δείξτε μου έστω και ένα πράγμα που ήθελε να κάνει η Αμερική και δεν μπόρεσε να το κάνει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορούν να μου δείξουν, κολλάνε». «Υποβάλλω άλλη μια ερώτηση», γράφει ο Σενέρ. «Άλλαξαν πολλά πράγματα στον κόσμο μετά το 1974. Άλλαξε ο χάρτης του κόσμου. Αφανίστηκαν μερικά κράτη και ιδρύθηκαν νέα. Κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Γκρεμίστηκε το τείχος του Βερολίνου. Πρώην σοσιαλιστικές χώρες, μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας, έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοιράστηκε σε 6 κομμάτια η Ιουγκοσλαβία. Η Τσεχοσλοβακία μοιράστηκε στα 2. Οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες κάθισαν στα έδρανα του ΟΗΕ ως χωριστά ανεξάρτητα κράτη. Στη Μέση Ανατολή ανατράπηκε ο Σαντάμ, ο Μουμπάρακ, ο Καντάφη, ο Μπεν Αλί. Στα 2 μοιράστηκε και το Σουδάν. Το Ιράν ταλανίστηκε με την επανάσταση των Αγιατολά. Δολοφονήθηκαν οι Ενβέρ Σεντάτ, Μεναχήμ Μπέγκιν, Ίντιρα Γκάντι, Ρατζίβ Γκάντι, Σαγιά Ουλ Χάντ. Σκοτώθηκαν οι Μπεναζίρ Μπούτο και Όλαφ Πάλμε. Προστέθηκε και ο πόλεμος της Τσετσενίας και ο πόλεμος Αζέρων Αρμενίων. Κοντολογής ήρθαν τα πάνω κάτω στον κόσμο». Και συνεχίζει ο Σενέρ Λεβέντ. «Μπήκε στη ζωή μας το θαύμα του διαδικτύου. Και ενώ συνέβησαν όλα αυτά, απολύτως τίποτα δεν άλλαξε στην Κύπρο από το 1974. Ο τουρκικός στρατός έμεινε στο νησί όπως ήρθε. Το νησί μοιράστηκε και δεν ενώθηκε ξανά. Το Βαρόσι έκλεισε και δεν άνοιξε ξανά. Γιατί?» Η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί δεν άλλαξε απολύτως τίποτε στην Κύπρο, ενώ άλλαξαν τόσα πολλά πράγματα σε ολόκληρο τον κόσμο? Δεν μπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση αυτή όσοι λένε μην ψάχνεις την Αμερική κάτω από κάθε πέτρα. Αν θέλετε να την απαντήσω εγώ, τους βόλευε τόσο πολύ το status quo που δημιούργησαν στο νησί οι μεγάλες δυνάμεις το 1974, που δεν θεώρησαν αναγκαίο να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή εδώ, δηλαδή σε μια νέα ρύθμιση. Άλλωστε αυτό το status quo ήταν ο στόχος τους εδώ και χρόνια. Ουδέποτε ήθελαν μια ενιαία Κύπρο. Πάντα εργάζονταν για τη διχοτόμηση. Μοίρασαν την Κύπρο μερικώς το 63 και γεωγραφικώς το 74. Χώρισαν τον πληθυσμό της. Μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά στον κόσμο μέσα σε 40 χρόνια, αλλά δεν έχουν ανάγκη να αλλάξουν και την Κύπρο. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που λένε ας μην ψάχνουμε το φταίξιμο στο εξωτερικό, ας το ψάχνουμε στους εαυτούς μας. Φυσικά, να το ψάξουμε, αλλά χωρίς να προβλέπουμε το εξωτερικό. Χωρίς να παραβλέπουμε το εξωτερικό. Αν βρούμε όλο το φταίξιμο σε αυτούς μας και πούμε ότι είναι αθώοι, οι ξένοι θα πάρουν πολύ λανθασμένους δρόμους. Οι μεγαλύτεροι ένοχοι είναι εκείνοι που έχουν την έγνοια του διέρη και βασίλευε. Η Αμερική και η Αγγλία. Εμείς τους ακολουθούμε.
δεν τίθεται ζήτημα. Εκείνοι πάντα θα ήθελαν το καλό μας και εμείς να μην μπορέσουμε να συμφωνούμε μεταξύ μας. Μήπως ακόμα υπάρχουν άτομα που δεν ξέρουν πώς η αναταραχή προκάλεσαν στα εσωτερικό αυτού του νησιού και πώς μας έβαλαν να συγκρουστούμε μεταξύ μας παίρνοντας με το μέρος τους τους ξεροκέφαλους εθνικιστές που βρίσκονταν ανάμεσά μας. Κάναμε γαϊδουριά εμείς οι Κύπροι, αλείψαμε βούτυρο στο ψωμί τους και ύστερα καταντήσαμε σε αυτό το χάλι. Και αν αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν διαφέρει από, από αυτήν που επικρατούσε πάντα, επειδή εμείς συνεχίζουμε τη γαϊδουριά μας, το κλειδί της λύσης ακόμα βρίσκεται στα δικά τους χέρια. Επειδή βρέθηκε θησαυρός στις θάλασσές μας, θα προβούν σε μια νέα ρύθμιση αν αυτή τους εξυπηρετεί περισσότερο. Αν το αποφασίσουν αυτό, δεν νομίζουν ότι υπάρχει οποιαδήποτε εμπόδιο μπροστά τους. Η Κύπρος είναι ένα παιχνίδι για εκείνους που έκαναν άνω κάτω τη Μέση Ανατολή και έφεραν τούτες τις τρομερές αλλαγές στον κόσμο. Όπως παλιά, οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι δεν θα είναι πρωταγωνιστές σε ένα νέο σενάριο, αλλά κομπάρσι. Είναι και πολύ αυτό για τη γαϊδουριά. Εγώ θα ήθελα να συνυπογράψω αυτό το άρθρο του πολύ αγαπητού Σενέρ Λεβέντ και να πω ότι συμφωνώ απόλυτα ότι μπορεί κάποιοι από μας να ρίχνουμε το φταίξιμο στην ξεροκεφαλιά μας, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που γίνονται πάρα πολύ εύκολα πιόνια στα χέρια των ξένων που και εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα αυτού του κράτους, εν πάση περιπτώσει, που οι ξένοι ήθελαν να μην να είναι ανεξάρτητο, αλλά υπό όρους, δηλαδή υπό την κυριαρχία Τούρκων, Ελλήνων, αν και νομίζω ότι η ελληνική παρουσία της μητέρας πατρίδας στα κυπριακά πράγματα, όποτε ανακατεύτηκε, έπαιξε πάρα πολύ άσχημο ρόλο, είτε με το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, που στάθηκε η αφορμή. Και μην ξεχνάμε αυτό που λέω, ότι να μην ξεχνάμε ποιανού πράκτορες ήταν και ποια σχέδια απεργάστηκαν οι συνταγματάρχες όταν αποφάσισαν, και ο Ιωαννίδης κυρίως, όταν έφτιαξε αυτό το πραξικόπημα στην Κύπρο, που υπήρξε βούτυρο στο ψωμί των σχεδίων των Τούρκων και των Αμερικανών, επικυρίαρχων. Επειδή όμως πολύ σταθήκαμε σε αυτά τα δύσκολα πράγματα, ας πάμε σε ένα διάλειμμα ευχάριστο για να ξεκουραστούμε λίγο και να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο διεθνές άδικο του τρελού τρελού κόσμου. To follow, so tea, a drink of jam and bread, that will bring us back
θα συμπληρώσουμε το Κυπριακό που συζητούσαμε προηγουμένως με μια αναφορά που έγινε στη μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύπρου στην περίφημη αυτή δήλωση του Ερντογάν «Δεν υπάρχει Κυπριακό κράτος». Η δήλωση του Τούρκου Πρωθυπουργού είναι βαθύτατα λυπηρή και έρχεται σε καταφανή αντίθεση με το διεθνές δίκαιο καθώς και με τις συμβατικές υποχρεώσεις Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και αυτές καταγράφονται στη Συνθήκη της Άγκυρας. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου των Αντιπροέδρων Μαριλένα Σκοπά και Γεώργιου Κουμουτσάκου. Είναι και οι δύο ευρωβουλευτές, η πρώτη του ΠΑΣΟΚ και ο δεύτερος της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επισημαίνουν οι δύο ευρωβουλευτές, η ανακοίνωση αυτή του Προεδρείου υιοθετεί λίγες μέρες πριν τη συνεδρίαση της 73ης Ολομέλειας της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 5 και 6 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τους δύο ευρωβουλευτές, η ανακοίνωση του Προεδρείου αναφέρει ότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας κατέγραψε την πρόσφατη δήλωση του Πρωθυπουργού Ερντογάν που έκανε στην Πολωνία στις 8 Νοεμβρίου ότι δεν υπάρχει κράτος με το όνομα Κύπρος. Την έχει καταγράψει λοιπόν και ο Κύπριος Πρωθυπουργός τους έχει γράψει κατά το κοινώς λεγόμενο. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά εδώ μου ήταν, εδώ. Τώρα μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Τώρα ανέσυρα πριν από λίγο από την ιστοσελίδα της Χουριέτ ότι ένα ιστορικό κτίριο που φιλοξενεί το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη επιστράφηκε στην ελληνική κοινότητα. Το μισό ανήκει στο τουρκικό κράτος με απόφαση του 1936 και με απόφαση της τουρκικής διεύθυνσης γενικών ιδρυμάτων που είχε το 50% επέστρεψε το 50% που κατήχε το τουρκικό κράτος με απόφαση προφανώς του Πρωθυπουργού σε ένδειξη καλής θέλησης για να δείτε τι καλός άνθρωπος είναι στο Ελληνικό Πατριαρχείο και όπως δήλωσε ο Λάκη Βίγκας ένας αντιπρόσωπος των ιδρυμάτων που έχει μειονότητα στη Χουριέτ, η επιστροφή του κτηρίου στην ελληνική μειονότητα, στην ελληνική κοινότητα, έχει μια συμβολική σημασία και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Εδώ τελειώνουμε με τα ελληνοτουρκικά για αυτή την περίοδο. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε μπλέξει άσχημα από το 1453 νομίζω, αν και πολύ προηγουμένως. Είχαμε μπλεξίματα με αυτόν τον ατίθασο γείτονα, ατίθασο με επίοικος και σε εισαγωγικά. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πάμε σε έναν άλλον φίλο και σύμμαχο, μια άλλη φίλη χώρα, με την οποία έχουμε πάρα πολλά μπλεξίματα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μην θυμίσω τα γεγονότα του 1944, και τις κατοχικές δυνάμεις τις Βρετανικές στην Αθήνα που προκάλεσαν τον εμφύλιο. Εγώ θεωρώ ότι ο εμφύλιος ήταν και αυτός ξενοκίνητος από δύο μέρη, έτσι, να λέμε και το στραβού το δίκιο. Προσπαθώ πάντα να βγαίνω με το δορυφόρο από ψηλά και να τα κοιτάζω. Άποψή μου αυτή, μπορούν να βαθμολογήσουν, να επικρίνουν. Είχαμε λοιπόν από τη μια μεριά τους Βρετανούς επικυρίαρχους εκείνη της εποχής που παρέδωσαν τις σκυτάλους στους Αμερικανούς λόγω αδυναμίας διαχείρισης της πολιτικής κατάστασης και έχουν καταντήσει κολαούζι τώρα. Και από την άλλη είχαμε και τον Σοβιετικό μεγάλο αδελφό για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου το οποίο το είχε πληρώσει όταν έχασε τον πόλεμο εδώ. Πάμε λοιπόν στην καλή μας φίλη την Βρετανία. Να θυμίσουμε ότι η Βρετανία έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην Κύπρο, στις βάσεις της. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Λοιπόν, γυρίζοντας, οι Βρετανοί λοιπόν έχουν ένα πολύ σημαντικό μέρος από το αέτομα του Παρθενώνα στο περιβόητο Βρετανικό Μουσείο, όπου μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά. Όσοι έχουν επισκεφτεί το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο θα δούνε πόσους θησαυρούς πολιτισμού, ξένου πολιτισμού, έχουν κλέψει οι Βρετανοί και βρίσκονται εκεί. Οι κλέφτες λοιπόν Βρετανοί δεν είναι όλοι τους κλέφτες. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν και δείχνουν ότι το δίκαιο είναι με την Ελλάδα. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο και να βγάλουμε το σήμα για να βλέπουμε τους υπότιτλους, για να δείτε ότι υπάρχουν και καλοί Βρετανοί. The motion. Stephen Fry, writer, actor, broadcaster, you name it, he's done it all, is going to be arguing for the motion. I was very disappointed. Dear Tristram Hunt, who's a marvellous MP and a splendid man and a very fine historian, he actually used the phrase slippery slope. The very fact we want to return the friezes and the metopes of what now everybody is far too embarrassed, only very recently, to call the Elgin Marbles. The very fact we want to return them to the place where they were born does not mean that the Rosetta Stone is going to go back to Egypt. As has already been said, the idea that a museum is some whole, perfect, finished Victorian idea of a kind of pantechnicon of all world knowledge is nonsensical. Like all things, it changes. And my proposal to you is very simple. How classy it would be if you went in to the British Museum and in the place where now you see the friezes that Elgin took, you saw a film of how they were cast, because they can be cast, unlike a painting, which you can only photograph. So what you would see when you went to the British Museum, you would see a period 200 years in which we curated them beautifully, and they will then see the journey of these extraordinary pieces of Pentelic marble being returned to within 5 miles of Mount Pentelica, where the marble was quarried and where that extraordinary temple, the Parthenon, was erected to Pallas Athene, the goddess of Athens. The reason it's important in Athens is because it's all about Athens. There are 192 soldiers on the friezes because 192 soldiers died at the Battle of Marathon. And it was between the Battle of Marathon and their own defeat at the hands of the Spartans, between that period, Periclean Athens, that saw the rise of everything that our culture now depends on. Philosophy. Logic. Euclidean mathematics. Empiricism. A refusal to take on trust anything that is told to you. Socrates died by that principle. History, algebra, astronomy, justice, the Areopagitica, the hill up to which they went to dispense their justice, every citizen available to do it. By no means was it a perfect society. Women did not have equal rights. Pederasty was rife. But heck, I was at a public school. There's nothing new there. So, the fact is, everything our enlightenment is predicated upon Athens. And around that time, the enlightenment, it so happened the Ottoman Empire had completely overtaken Greece. Now, the idea that it was a legitimate purchase by John Bruce, the Earl of Elgin, is like saying the American ambassador to the Netherlands went to Amsterdam when the Nazis had invaded and did a deal with the Nazi ruler of Holland to buy Rembrandt's Night Watch. And it was all signed, yes. We are the Germans, we own Holland, they are under our occupation, and you can have it, it's yours. And then Congress then said, yep, it's perfectly legal, we now own the Night Watch. Greece was under occupation 9 years after. 9 years after Elgin took those, raped those
beautiful and extraordinary pieces of history. Byron died for that cause. There are more statues of Byron in Greece than there are in Britain. And the Greeks started their war of independence against the Ottoman Empire, which they eventually won in the 1830s, 1832, I think it was. So, we're not talking about some simple business of an English ambassador doing a deal with a legitimate government who gave him the right to take away the stones of the temple that absolutely characterized and personified the greatest civilization the world had yet seen, the one on which ours is predicated. And all I'm saying to you is, wouldn't it be classy if we as Britons said, yes, for 200 years, it's true, we've saved it. If my neighbour has a fire and I go over and I say, well, look, I'll take the paintings a bit before they get burnt and I'll put them in my garage, and they come back 3 years later and say, can my paintings back? Oh, no. Oh, no, you can't have them back. They'd be burnt if I hadn't taken them. That's no argument. That's just beastliness. It's just beastliness. And perfidious Albion, which is the name by which Britain has been known for so long, this untrustworthy country that still has colonial ambitions, let's not be that anymore. Let's be a classy country. Let's make an exhibition in the British Museum of which Britons could be fantastically proud, which shows our curation of these extraordinary marbles and also shows their transportation back to the magnificent new Acropolis Museum, where they can be reunited, not in the same temple, because that can never happen, but where within, through the glass, in the blue light of Greece, a country struggling desperately under debt, we can show them that no matter how much their sovereign debt crisis means they owe us, we will never, ever, ever be able to repay the debt that we owe Greece. Thank you. Είδαμε μια συγκλονιστική, θα έλεγα, άποψη ενός Βρετανού και ευχαριστώ ιδιαίτερα το φίλο μου τον Όθωνα που μου έστειλε με email αυτό το βίντεο, το οποίο το αφιερώνω στην Αλής του Μνήμης Μελίνα μας, που με τόσο αγώνα έχει κάνει για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, που λανθασμένα τα αποκαλούμε τα Ελγίνια μάρμαρα. Ελγίνια είναι για τους κλέφτες, τους Βρετανούς, που, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουν να καπηλεύονται την ιστορία μας, και όταν υπάρχει μουσείο, το οποίο είναι σαν αυτό το μουσείο που έχει φτιαχτεί εδώ στην Ακρόπολη, απέναντι από την Ακρόπολη μάλλον, το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο είναι ένα κόσμημα, πραγματικό κόσμημα, για την πρωτεύουσα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κουβεντιάζουμε και να απαιτούμε να μας επιστραφούν τα κλοπημαία της ιστορίας μας. Τώρα θα ήθελα να πω, μια και είμαστε στη Βρετανία, ότι η Βρετανία έχει να ακολουθήσει ένα πάρα πολύ δύσκολο δρόμο, γιατί ήδη στην Σκωτία προωθείται το σχέδιο απόσχησης. Δηλαδή, οι Βρετανοί θα γνωρίσουν ένα ακόμα αγκάθι σε ένα χρόνο από σήμερα. Και στο Εδιμβούργο η κυβέρνηση δημοσιοποίησε το μανιφέστο για την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα μείνει πλέον, αυτή η ξεπεσμένη αυτοκρατορία η Βρετανία θα μείνει με μόνο την κατοχή της Βόρειας Ιρλανδίας, εάν της φύγει η Σκωτία. Ο Σκότος Πρωθυπουργός Άλεξ Σάλμον επιδιώκει να πείσει τον πληθυσμό ότι μια ανεξάρτητη Σκωτία είναι βιώσιμη. Ο Οδηγός Ανεξαρτησίας Σκωτίας είναι ένα ογκώδες βιβλίο 700 σελίδων που δημοσιοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό Σάλμον και την Αντιπρόεδρο Νίκολα Στράτζεν, και πρόκειται, όπως τονίζουν, για ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία απαντούν με ακριβή στατιστικά στοιχεία σε όσους αμφιβάλλουν
για τη βιωσιμότητα μιας ανεξάρτητης Σκωτίας. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός της Σκωτίας. Απότερος στόχος είναι να πιστούν όσοι διατυπώνουν επιφυλάξεις ότι όντως υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Με την κατάθεση του οδηγού ουσιαστικά εγκαινιάζεται η προεκλογική εκστρατεία για την παραμονή ή όχι της Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα κορυφωθεί με το δημοψήφισμα της 18ης Σεπτεμβρίου 2014. Τώρα, τι ακριβώς προβλέπει το μανιφέστο που κηρύσσει την Σκωτία ανεξάρτητη στην περίπτωση που περάσει στο δημοψήφισμα η απόφαση των Σκοτσέζων. Αν η Σκωτία γινόταν ανεξάρτητη, θα κρατούσε τη Βρετανική Στερλίνα σαν ενιαίο νόμισμα και τη Βασίλισσα σαν αρχηγό του κράτους και θα παρέμενε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα είχε τη δική της αμυντική δύναμη και θα συνέλεγε η ίδια τους φόρους της, δήλωσε ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός Άλεξ Σάλμοντ. Σε μια λευκή βίβλο 670 σελίδων με τίτλο «Το μέλλον της Σκωτίας», ο οδηγός σας για μια ανεξάρτητη Σκωτία, εδώ βλέπουμε και τη σημαία των Σκοτσέζων, είναι μπλε ένα με άσπρο χ, η οποία έχει στόχο να πείσει τους Σκοτσέζους να ψηφίσουν στις 18 Σεπτεμβρίου του ερχόμενου χρόνου υπέρ του τερματισμού της Ένωσης που έγινε πριν από 306 χρόνια με την Αγγλία. Ο Σάλμοντ δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει ανάγκη να αυξηθούν οι φόροι σε περίπτωση που αποσχιστεί η Σκωτία. Με τους αυτονομιστές να υπολείπονται στις δημοσκοπήσεις, το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα, SNP, του Σάλμοντ ελπίζει ότι η Λευκή Βίλβουλος θα πείσει τους πολλούς σκεπτικιστές, καθώς απαντά σε ερωτήσεις που έχει κατηγορηθεί το κόμμα του πως αποφεύγει. Συγκεκριμένα περιέχει απαντήσεις σε 650 ερωτήσεις που τίθενται από αληθινούς ανθρώπους, όπως αποκαλούνται οι αντίπαλοι του διαχωρισμού Σκωτίας από τη Βρετανική κυριαρχία, και εκτίθενται σε αυτή για πρώτη φορά λεπτομερώς στα σχέδια της κυβέρνησης για το νόμισμα, τη φορολογία, την παιδεία, την άμυνα και το κοινωνικό σύστημα. Εδώ θα γίνει πολύ γέλιο, γιατί η Βρετανία από τη μια θέλει να αποσχιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχει τηρήσει μια σωστή άποψη κατά την άποψή μας, που δεν εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Όπως αποδείχτηκε, γιατί αν ήταν σωστή η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, το γνωστό μας Μάρκο, Ευρώ το λένε, Μάρκο είναι. Λοιπόν, οι Βρετανοί το είχαν καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν είναι και ανόητοι. Εμείς, σπρωγμένοι από κάποιους άλλους, θέλαμε να ξεπουληθούμε και κάναμε αυτή την ισοτιμία που κάναμε και έχουμε υποστεί αυτά τα δεινά που έχουμε υποστεί από το Μάρκο. Από το ευρώ, όπως το λέτε εσείς. Εγώ Μάρκο το θεωρώ και Μάρκο είναι. Και μάλιστα, να μην μιλάμε ότι υπάρχει ανεξάρτητη πολιτική του Μάρκου έναντι του δολαρίου, του ευρώ δηλαδή έναντι του δολαρίου. Εάν θέλαν να έχουν ανεξάρτητη πολιτική, θα το υποτιμούσαν για να δείτε πώς θα πήγαινε το δολάριο και πώς θα πήγαινε η αμερικανική οικονομία. Αλλά έχουμε επιτέλους συμφωνία για μεγάλο συνασπισμό στη Γερμανία. Δεν μας ενδιαφέρει πια τόσο πολύ, γιατί σε περίπου μια ώρα από τώρα η Άγγελα Μέρκελ με τους αρχηγούς των κομματικών εταίρων της θα παρουσιάσει το περιεχόμενο της συμφωνίας για το μεγάλο συνασπισμό. Πάντως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, επειδή η μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική της Γερμανίας θα είναι ίδια με την παλιά. Περισσότερα θα πούμε για αυτό το θέμα αύριο, αφού δούμε τι θα γίνει. Και τώρα θα ήθελα να πάμε σε ένα φιλμάκι που το έχω ετοιμάσει πάρα πολύ καιρό, αλλά πριν από το φιλμ θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα. Για τους Κοζάκους. Κοζάκος θα πει ελεύθερος στις τουρανικές γλώσσες. Ελεύθερος άνθρωπος, αυτός που αναζητεί την περιπέτεια περιπλανόμενος. Η προεπαναστατική Κοζάκη ήταν χωρίς υπερβολή μοναδικό φαινόμενο της ρωσικής ιστορίας. Οι Κοζάκοι επίκησαν τη Σιβηρία και ασφάλισαν τα σύνορα της Ρωσίας, υπηρετώντας τους Ρώσους τσάρους και εξεγείρονται εναντίον τους στην Ευρώπη, ανέφεραν το όνομά τους για να τρομάζουν τα παιδιά όταν δεν κάθονταν φρόνημα.
ενώ οι στρατιωτικές τους ικανότητες προκαλούσαν το θαυμασμό των στρατηγών του Ναπολέοντα. Εδώ βλέπουμε παλιά φωτογραφία από τους Κοζάκους, που έφτασαν μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό και δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς το 1648, σύμφωνα με την παράδοση, ο Κοζάκος Ντελιζνιόφ ανακάλυψε την Αμερική, ερχόμενος από την ασιατική πλευρά. Εδώ βλέπουμε ένα φιλμ που είναι γυρισμένο στην πόλη Ροστόφ του Ντον, στη γη των Κοζάκων του Ντον, στο ιστορικό χωριό Αλεξάνδροβσκαγιά, που ιδρύθηκε το 1877. Δουλεύουμε με την νεολαία, πραγματοποιώντας διάφορες οργανώσεις όπως είναι το Σαμίτσι, όπου δίνουμε παραστάσεις γύρω από τα εθνικά μας σπορ, όπως είναι ο τρίγος, η τεχνική της υπασίας ή τα αγωνίσματα με τα μαχαίρια. Ασκούμαστε ακόμα στην πυγμαχία και τις πολεμικές τέχνες. Δεν είμαστε επαγγελματίες, αλλά τα πάμε αρκετά καλά ως ερασιτέχνες. Γύρω από το Ροστόβ, οι άνθρωποι μας ξέρουν ως Κοζάκους του χωριού Αλεξάνδροβσκαγιά, που βγάζει άξιους πυγμάχους. Το να είσαι Κοζάκος είναι μια πνευματική κατάσταση. Όλοι οι Κοζάκοι είναι αδέλφια μας. Εμείς εδώ είμαστε αδέλφια και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια. Οι Κοζάκοι είναι ένα σύνολο. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Κοζάκος χωρίς πίστη δεν είναι Κοζάκος. Για μας η πίστη είναι πάνω απ' όλα όπως η οικογένεια. Ως κοινότητα Κοζάκων έχουμε δουλέψει πάνω στη στρατιωτική πειθαρχία. Απαγγέλω αυτά που δεν έχουμε υπότιτλους, αυτά που ακούγα να λένε οι Κοζάκοι που βλέπουμε στις εικόνες. Είναι πατριωτική εκπαίδευσή μας για μεγάλο χρονικό διάστημα και στόχος του προγράμματος είναι να αναθρέψουμε τα παιδιά μας με τη βάση στην παράδοση των προγόνων μας, των Κοζάκων του Ντον. Έτσι κάνουμε και στρατιωτικές ασκήσεις, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο πειθαρχίας. Εδώ δείχνουν την πίστη τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουμε ακόμα μαθήματα με σπαθιά και μαχαίρια, μαθαίνοντας το χειρισμό τους. Όπως επίσης και το χειρισμό του μαστίγιου. «Ο πατέρας μου, ο παππούς μου και ο προπάππους μου ήταν όλοι τους Κοζάκοι», λέει ο Βλαντίμιρ Αράλκη, πατριάρχης Κοζάκος. Και όταν το 1990 αναγνωρίστηκε η κοινότητα των Κοζάκων, τότε επιστρέψαμε στον κοζάκικο τρόπο ζωής, συνεχίζοντας τις δραστηριότητες των προγόνων. Βοηθάμε τους νέους και τους κατοίκους της περιοχής, έχοντας αναβιώσει στο χωριό μας όλα τα έθιμα που υποστηρίζουμε. Αυτός είναι ο Πατριάρχης των Κοζάκων. Έχουμε ένα άλλο θέμα με το οποίο θα κλείσουμε, το οποίο θα μας απασχολήσει πιστεύω πάρα πολύ στον επόμενο καιρό. Είναι μια παλιά ιστορία. Είναι η ιστορία της Σινοϊαπωνικής κρίσης με θέμα την ύπαρξη κάποιων νησιών που διεκδικούν και οι δύο χώρες, η Κίνα και η Ιαπωνία. Τώρα έκανε την εμφάνισή της και η Αμερική, παίζοντας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παίζοντας το δικό της παιχνίδι υπέρ της συμμάχου Ιαπωνίας. Έτσι, ενώ τα νησιά μπήκαν μέσα στον εναέριο χώρο της Κίνας, σύμφωνα με απόφαση που πήρε το κινέζικο κράτος το περασμένο Σάββατο, και ακόμα και οι ιαπωνικές εταιρείες όπως η ANA και η JAL, έθεταν τα σχέδια πτήσης των αεροσκάφων τους πάνω από τα νησιά στους Κινέζους. Χτες πέταξαν δύο αμερικανικά V-52, τα γιγαντία αυτά αεροσκάφη, πάνω από την Ανατολική θάλασσα της Κίνας και πάνω από τα νησιά, χωρίς να υποβάλουν σχέδια πτήσης. Τα νησιά είναι γνωστά ως Senkaku για τους Ιαπωνέζους και Diaoyu για τους Κινέζους. Αυτά είναι τα περίφημα V-52, γνωστά από την εποχή των βομβαρδισμών του Βιετνάμ. Δεν στείλανε δε οι Αμερικάνοι μαχητικά αεροσκάφη που έχουν σε ιαπωνικές βάσεις, αλλά στείλανε αυτά τα γιγαντία αεροσκάφη από την αμερικανική βάση του Γκουάμ. Αυτά για μια κρίση που σοβεί και θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Κινέζοι. Και να δούμε, επειδή στον τρελό κόσμο δεν υπάρχει μια μέρα ησυχίας. Όλο και κάτι συμβαίνει
ανησυχητικό. Κάποια κρίση έτσι για να μας συγκλονίζει. Έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Σακά και τον Ανέστη Κόνιαλη που με στήριξαν τεχνικά και σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.